Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με τους ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν το κλεινό νάστι με κάθε τρόπο. Θα πάω για κάμπινγκ. Όσο πιο οικονομικά γίνεται. Τώρα πολύ νέοι το προτιμούν το κάμπινγκ. Πολύ, γιατί παίρνεις τη σκηνή που έχεις μαζί σου, παίρνεις πράγματα από το σπίτι και πας κανονικά. Στα διόδια του Ρίου από νωρίς το πρωί του Σαββάτου σχηματίστηκαν ουρές με τους ταξιδιώτες να αναχωρούν για τις ημέρες του 15 Αυγούστου είτε στον τόπο καταγωγής τους είτε για ολιγοήμερες διακοπές σε αγαπημένους προορισμούς. Και το παλιό λιμάνι της Πάτρας βούλιαξε από κόσμο που αναχωρούσε με το πλοίο της Λεβάντε Φέρης για τα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν να μείνουν στην πόλη της Πάτρας για τη γιορτή του 15 Αυγούστου και να απολαύσουν τις βουτιές τους στις κοντινές παραλίες. Με το ζόρι, άντε μέχρι τον Ψαθόπυργο να κάνουμε κανένα μπανάκι και να γυρίσουμε. Πήγαμε λίγες. Λίγες και σε δικό μας σπίτι. Όχι, δεν ξοδέψαμε δηλαδή τα ελάχιστα. Μια βενζίνη και ένα μεσημεριανό, τίποτα άλλο. Δεν είμαι νέος πλέον. Έχω πάει παντού. Θα μείνετε εδώ στην Πάτρα? Βεβαίως. Πάω, κάνω τα μπάνια μου. Πάω σπίτι μου, τρώω. Γιατί να ταλαιπωρούμε? Να σημειωθεί πως η τροχιά είναι επιποδός για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων του 15 Αυγούστου.